Συνεπώς το λόγο έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτης Μηταράκης. Κύριε Υπουργέ, 20 λεπτά. Έχετε το λόγο για 20 λεπτά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με την κύρωση των συμβατικών κειμένων για την ίδρυση και λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής, The International Center for Migration Policy Development, από τη χώρα μας, ενισχύεται ακόμα περισσότερο η θέση και η παρουσία της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή και διεθνή συζήτηση για το μεταναστευτικό ζήτημα. Κάτι που όλοι οι ομιλητές της αντιπολίτευσης ζητήσανε. Ζητήσανε η χώρα μας να είναι στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για να υπάρξει μια διεθνής και ευρωπαϊκή λύση στο μεταναστευτικό. Βέβαια, ο αντιπολιτευτικός σας ίστρος δεν σας επιτρέπει να ψηφίσετε τη στήριξη της συμμετοχής της χώρας μας σε ένα διεθνούς κύρος κέντρο για το μεταναστευτικό. Η συμμετοχή της χώρας μας θα συμβάλλει σημαντικά στη διεθνοποίηση του προβλήματος της μετανάστευσης και στην προβολή των εθνικών μας θέσεων για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ειδικά τώρα που γίνεται η συζήτηση, η αλήθεια είναι από το 2016 γίνεται αυτή η συζήτηση, για να υπάρξει η αντικατάσταση του κανονισμού του Δουβλίνου με το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο ICMPD είναι διεθνής οργανισμός με έδρα τη Βιέννη, με αντιπροσωπείες στις Βρυξέλλες και στη Μάλτα, χώρα πρώτης γραμμής για την πίεση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και διατηρεί γραφεία σε 15 μη ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ ενεργοποιείται μέσω προγραμμάτων και δράσεων σε περισσότερες από 90 χώρες, απασχολώντας 350 στελέχη παγκοσμίως. Ιδρύθηκε, όπως υπόθηκε πριν, το 1993. Με πρωτοβουλία της Αυστρίας και της Ελβετίας και αριθμεί πλέον 18 κράτη-μέλη, εκ των οποίων τα 13 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σημασία ότι το 2020 προσχώρησε στον οργανισμό η Γερμανία και ήδη από το 2018 συμμετέχει στον οργανισμό και η Τουρκία. Είναι αναμφίβολο ότι η Τουρκία παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στο θέμα του μεταναστευτικού. Το λέτε μόνοι σας. Το λέτε και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Είναι ιδιαίτερα λοιπόν σημαντικό να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, ειδικά όταν η χώρα μας, η κυβέρνηση αυτή, έχει κληρονομήσει από το ΣΥΡΙΖΑ την κοινή δήλωση του 2016. Συμμετέχουν χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η Σουηδία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Βοσνία-Ζερβοβίνη, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία. Ανέφερα ήδη τη Μάλτα, την Τουρκία και τη Γερμανία. Είπαν οι ομιλητές της αντιπολίτευσης ότι κατά κανόνα είναι χώρες που δεν είναι στο ίδιο κλίμα με την Ελλάδα. Μα αυτό ακριβώς καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη συμμετοχή της χώρας μας. Γιατί για να υπάρξει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, δεν αρκεί να συμφωνήσουμε μόνοι μας. Πρέπει να συμφωνήσουν οι 27. Στους 27, λοιπόν, όπως γνωρίζετε, περιλαμβάνονται χώρες που, ας το πω απλά, ανήκουν σε διαφορετικές σχολές σκέψης. Άρα το γεγονός ότι η Ελλάδα μέσω και από αυτό το κέντρο, θα μιλήσω γενικότερα για την πολιτική μας, για την εξωστρέφεια της στρατηγικής μας, αυτό το κέντρο θα παίξει και εδώ ένα ρόλο, ένα θετικό ρόλο. Η συμμετοχή λοιπόν μπορεί να αποτελέσει και αντίβορο στη συμμετοχή της Τουρκίας και να συμβάλλει στην παροχή έγκυρης πληροφόρησης και ενημέρωσης των κρατών μελών του οργανισμού για τις προκλήσεις που εμείς ως χώρα αντιμετωπίζουμε στην περιοχή, που σήμερα δεν συμμετέχουμε και δεν εκφράζουμε την άποψή μας σε αυτό το πολύ σημαντικό φόρουμ. Ο ICMPD διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη. Συνεργάζεται με περισσότερους από 700 φορείς και εταίρους παγκοσμίως. Συνεργάζεται επίσης συστηματικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι και ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων που υλοποιεί το κέντρο οργανισμός σε τρίτες χώρες ιδιαίτερου μεταναστευτικού ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή της Ελλάδος, όπως αναφέρθηκε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που ακολουθεί πρόταση νόμου, το νομοσχέδιο, είναι 64.000 ευρώ το χρόνο. Είναι φανερό ότι ο ICMPD είναι πλέον ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς που παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη μετανάστευση και το άσυλο εντός και εκτός Ευρώπης, προωθώντας το διάλογο μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και των βασικών χώρων προέλευσης των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και τη χώρα μας.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος σε αυτό το διάβλο επικοινωνίας που αφορά και τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Είναι δηλαδή ιδιαίτερος ενδιαφέρον για την Ελλάδα η δραστηριοποίηση σε τρίτες χώρες και περιοχές όπως οι χώρες στο δρόμο του μεταξιού, δηλαδή το Αφγανιστάν πριν την κρίση, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Ιράν και το Ιράκ. Ο οργανισμός υλοποιεί εκεί προγράμματα ανάπτυξης των διοικητικών ικανοτήτων στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, καθώς και προγραμμάτων με στόχο την καταπολέμηση των αιτίων της παράνομης μετανάστευσης από αυτή την περιοχή. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αυτός είναι ένας στόχος που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας μας να προλαμβάνουμε τα αίτια για να υπάρξει μετανάστευση. Από οποιαδήποτε πλευρά και να το δει κανείς του ιδεολογικού φάσματος, η αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης είναι κάτι θετικό και για αυτές τις χώρες και για αυτούς τους ανθρώπους, για πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους τελικά φεύγουν και έρχονται στην Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρύτερα, μέσω της δράσης και της παρουσίας του οργανισμού σε τρίτες χώρες, είναι δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού των τρίτων χωρών ως προς τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης, τη δράση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και των ψευδών προσδιοκών που καλλιεργούν σε υποψήφιους μετανάστες. Ενδεικτικό της αυξανόμενης βαρύτητας του κέντρου στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση για τη μετανάστευση είναι ο ρόλος που έχει αναλάβει ως επίσημη γραμματεία των σημαντικότερων διακυβερνητικών διαδικασιών μεταναστευτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών προέλευσης και διέλευσης. Μεταξύ αυτών, για να είμαι πιο συγκεκριμένος όπως μου ζητήθηκε και ευχαριστώ, επισημάνονται οι διαδικασίες της Βουδαπέστης για το διάλογο με τις χώρες στον δρόμο του μεταξιού που αφορά εμάς, της Πράγας για το διάλογο με χώρες στην ανατολική γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ραμπάτ για το διάλογο με χώρες στη μεταναστευτική οδό της Δυτικής Αφρικής και του Χαρτούμ για το διάλογο με χώρες στη μεταναστευτική οδό της Αφρικής, που μας επηρεάζει και εμάς. Η προσχώρηση της Ελλάδος στον ICMPD επιβεβαιώνει επίσης την εξαιρετική συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ των ελληνικών αρχών και του οργανισμού, όπως αποτυπώνεται στη δραστηριοποίηση υπηρεσιών της χώρας μας σε περιφερειακά προγράμματα δράσης. Ενδεικτικά αναφέρεται η επί μακρόν συμμετοχή υπηρεσιών του Υπουργείου μας στο πρόγραμμα Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας για τη Μετανάστευση, που υλοποιεί το κέντρο από το 2004, το λεγόμενο EuroMed Migration Project, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα βρίσκεται στην πέμπτη φάση υλοποίησης και προωθεί το διάλογο για τη μετανάστευση μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στην περιοχή της Μεσογείου. Τέλος, ο ICMPD παρέχει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα πρόσβασης σε σειρά ερευνητικών εργαλείων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διαχείριση διαφόρων διαστάσεων του μεταναστευτικού και του φαινομένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Γιώργο τον Κομουτσάκο, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξης της χώρας μας στον ICMPD, καθώς και τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου και το Υπουργείο Εξωτερικών για τη συνεργασία που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε και θέματα που προέκυψαν κατά την προσπάθεια ένταξης της χώρας μας στο Διεθνή Οργανισμό, καθώς και τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας στη Βιέννη. Είναι φανερό ότι η συμμετοχή της Ελλάδας θα ενισχύσει σημαντικά την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής μας πολιτικής και το ειδικό βάρος της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διεργασίες και διαβουλεύσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου. Από τις τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των βουλευτών της αντιπολίτευσης προκύπτει το οξύμορο. Σας παρουσίασα λεπτομερώς τι κάνει ένας διεθνής οργανισμός σαν τον ICMPD και πώς αυτός πρακτικά βοηθάει την προσπάθεια της χώρας μας και στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης που μας αφορούν άμεσα, και είναι ένα ακόμα επιπλέον φόρουμ στην προσπάθεια της χώρας μας να πείσει χώρες εκτός της λογικής της Μεσογείου για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Και όλοι οι συνάδελφοι είπατε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Όταν έρχεται όμως το εργαλείο, ένα εργαλείο, δεν λέω ότι αυτό αντιμετωπίζει ολιστικά όλες τις ανάγκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στη μετανάστευση, είναι ένα πολύ σημαντικό φόρο, έρχεστε και το καταψηφίζετε. Παρ' όλα αυτά, μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου από την κυβερνητική πλειοψηφία, η χώρα μας καθίσταται συνδιαμορφωτής
των εξελίξεων στο μεταναστευτικό στην Ευρώπη, έχοντας συμβάλει ενεργά σε πολλαπλές πρωτοβουλίες. Αναφέρθηκε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία των χωρών της Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι αυτή η συνεργασία, το MED5, οι πέντε χώρες της Μεσογείου ως θεσμός, ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Ελλάδος το Μάρτιο του 2020, κύριε Ψυχογέ. Και τώρα στη Μάλαγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με πρωτοβουλία της Ισπανίας, είχαμε τη δεύτερη συνάντηση. Αποφασίσαμε να έχουμε εξαμηνιαίες συναντήσεις, με την τρίτη να γίνεται στις αρχές του 2022 στην Ιταλία, και να υπάρχει και μια χώρα η οποία θα συντονίζει ένα εξάμηνο αυτή την κοινή πρωτοβουλία. Είμαστε πλέον μια πολύ σημαντική φωνή στο διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, είπα στη δήλωσή μου στο MED5 και το επανέλαβα και πριν από λίγο σε ένα διεθνές συνέδριο και θα το πω και την Παρασκευή στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών, για να μην παρερμηνεύει όπως συνηθίζει ο ειδικός αγωνιστής του Κινάλ τις τοποθετήσεις μου. Είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειάζεται να έχει δικαιολογία αδράνειας το νέο σύμφωνο. Είναι δεδομένο ότι το νέο σύμφωνο είναι στόχος της χώρας μας. Είναι δεδομένο ότι θέλουμε ένα σύμφωνο το οποίο θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερες διατάξεις υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Και ξεκάθαρα λέμε, και νομίζω συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι το παρόν κείμενο δεν μας ικανοποιεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε τα επόμενα χρόνια και η Ευρώπη δεν θα δρά σε θέματα μεταναστευτικού επειδή περιμένουμε το σύμφωνο. Στο θέμα της εξωτερικής διάστασης, στο να υποχρεωθεί η Τουρκία να πάρει τις 1908 επιστροφές, στο να υποχρεωθεί η Τουρκία να μην επιτρέπει τις παράνομες αναχωρήσεις από τη χώρα της, στη σύναψη σχέσεων ισχυρών με τις χώρες διέλευσης, με την προστασία των συνόρων μας από τη Frontex και από τις ελληνικές δυνάμεις, από τις επιστροφές αυτών που δεν δικαιούνται η διεθνής προστασίας, αυτό μπορεί να ξεκινήσει πιο ενεργά και σήμερα, ανεξαρτήτως πότε θα καταλήξουμε στο σύμφωνο. Το σύμφωνο θα έρθει να βοηθήσει και θα είναι καλύτερο το πνεύμα του νόμου του Ευρωπαϊκού μετά το σύμφωνο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι η Ελλάδα βοήθητη από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή περιμένουμε το σύμφωνο που γνωρίζετε ότι έχει μεγάλες αντιδράσεις. Η συνολική πολιτική της χώρας μας να περάσουμε από μια μακρά περίοδο διεθνούς ανυποληψίας σε μια εποχή εξωστρέφειας και ουσιαστικής παρουσίας. Σε μια εποχή που οι θέσεις της Ελλάδος αντιχούν στα διεθνή φόρα και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ως μόνοι μας ως Ελλάδα και ως μέρος των MED5. Και πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν λόγο να πολιτικοποιούν τη συμμετοχή της χώρας μας σε ένα πολύ σεβαστό διεθνή οργανισμό, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε λίγο την αντιπολίτευση στην άκρη και να στηρίξουμε μια συμφωνία που μόνο καλό κάνει στη χώρα μας. Επειδή όμως θέλετε να μιλήσουμε γενικότερα για το μεταναστευτικό, το οποίο είναι αυτονόητο, νομίζω πλέον τα δεδομένα είναι εντελώς ξεκάθαρα το τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας. Είπαμε ότι στόχος μας ήταν να ανακτήσουμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού και βάλαμε δύο συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Σας τα είπα στην πρώτη μου ομιλία στην αίθουσα της Ολομέλειας ως Υπουργός Μετανάστευσης. Έχουν περάσει πλέον δύο χρόνια αυτής της κυβέρνησης. Πλέον λοιπόν μπορούμε να μιλάμε όχι με στόχους, μπορούμε να μιλάμε με αποτέλεσμα. Όταν ανέλαβα στις δομές είχαμε 92.000 αιτούντες άσυλο. Σήμερα είναι 39.000. Στα νησιά ήταν 40.000. Πράγματι ήταν αποθήκη ψυχών τα νησιά μας. Σήμερα είναι 4.000. Υπήρχαν 121 δομές στη χώρα. Σήμερα έχουμε 36. Οι ροές φέτος είναι μειωμένες κατά 90% σε σχέση με το 2019, ενώ έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Μάλτα και στην Κύπρο. Έχουμε αύξηση ροών στην Ευρώπη φέτος. Δεν είναι μια εύκολη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεταναστευτικό. Άρα κάτι κάνουμε εμείς διαφορετικό. Τι κάνουμε? Μια πολιτική 6 σημείων, την οποία την παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, την επανέλαβα στη Σάμμο, 6 συγκεκριμένα σημεία στρατηγικής που καθιστούν τη χώρα μας πλέον να μην είναι πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Αναφέρθηκαν με αφορμή 64.000 θέματα οικονομικά του Υπουργείου και σας θυμίζω, και θα σας θυμίζω κάθε φορά, ότι έχουμε φέρει πολλαπλές συμβάσεις για έγκριση στη Βουλή, καταργήσαμε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ περί απευθείας αναθέσεων. Ο κύριος Ψυχογιός επανέλαβε
του πρώτου τριμήνου του 2020 ένα-δύο υποθέσεις που τις έχω παρουσιάσει στη Βουλή, τις έχει ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις έχει πληρώσει κατά 100%. Άρα έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Για το θέμα του εστία που αναφέρθηκε, σας θυμίζω ότι όλες οι αιτήσεις γίνανε δεκτές, δεν είναι καμία επιλογή. Όλοι οι πάροχοι που μπήκαν με τις μειωμένες τιμές γίναν δεκτοί. Όσοι πάροχοι δεν θέλαν τις μειωμένες τιμές, αποχωρήσαν. Άρα, σε θέματα διαφάνειας στο μεταναστευτικό, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Για το θέμα της καμπάνιας του Αφγανιστάν, θα απαντήσω στην ερώτησή σας με χαρά μέσω του πληροφορικού ελέγχου. Εδώ διαφωνούμε στην ουσία. Διαφωνείτε ότι η χώρα μας πρέπει να πει ότι δεν δεχόμαστε παράνομες μεταναστευτικές ροές. Γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να χρειαστεί να φύγουν από το Αφγανιστάν. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε εμείς η γειτονική χώρα του Αφγανιστάν, βάσει του άρθρου 31 της Συνθήκης Γενέβης. Συμμετέχουμε όμως κατ' επιλογή μας σε ανθρωπιστικές ενέργειες, όπως σας θυμίζω οι 6 γυναίκες βουλευτές που ήρθαν στη χώρα μας, οι 26 δικαστές γυναίκες που ήρθαν στη χώρα μας με τις οικογένειές τους και πιθανότατα να συμμετάσχουμε και άλλες τέτοιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αλλά όχι μέσω λαθροδιακινητών, με την επιλογή της χώρας μας. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε η Σάμος, κύριε Καμίνη, θέλω να σας πω ότι δυστυχώς δεν σας βγαίνει τίποτα τα τελευταία 2 χρόνια. Κάθε προσπάθειά σας να πείτε κάτι δεν σας βγαίνει στην πράξη. Αμφισβητήσατε την μείωση των ροών. Αμφισβητήσατε την αποσυμφόρηση των νησιών. Αμφισβητήσατε ότι θα ελέγξουν. Όχι τότε, όχι τώρα, τότε. Αμφισβητήσατε στις τότε ομιλίες σας ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αποσυμφόρηση, λέγατε. Φτάσαμε στοιχείο να έχουμε 200 άτομα. Είχατε προβλέψει καταστροφή από την πανδημία, δεν έχουμε καμία απώλεια ανθρώπινη ζωή στα νησιά. Και τώρα μιλάμε για τη Σάμο. Η Σάμος πλέον δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις επιτροπές των νησιών. Γιατί πλέον υπάρχει το παράδειγμα που καταρρύπτει τους μύθους. Λέγανε ότι αυτή η δομή θα είναι υπεργεμάτη. Είναι 90% άδεια. Λέγανε ότι δεν θα παραδώσουμε την παλιά δομή στους κατοίκους και θα έχουμε 2 δομές. Έκλεισε η παλιά δομή. Λέγανε ότι οι δομές θα δημιουργήσουν ροές. Δεν δημιουργούν ροές. Όλα τα επιχειρήματα που ακούστηκαν από αυτούς που ποντάρανε στη ρουλέτα του λαϊκισμού τελικά αποδείχθηκαν στην πράξη ότι δεν ισχύουν. Και όταν η Κόσκε Ηλέρος ανοίξει σε μερικές εβδομάδες, γιατί θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν έρθει η κύρωση στη Βουλή της Σύμβασης για τη Λέσβο και τη Χίο, φαντάζομαι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πλέον δεν είναι θεωρία της κυβέρνησης. Είναι συγκεκριμένα παραδείγματα. Και πηγαίνετε στη Σάμο τώρα και πείτε στους κατοίκους ότι έχουν γίνει αποθήκη ψυχών. Όταν δεν βλέπουν κανένα στο νησί και έχει μόνο 300 άτομα στη δομή, ενώ έχει 7-10.000 στο παρελθόν. Πλέον η πολιτική της κυβέρνησης κρίθηκε στην πράξη. Και πλέον η μεταναστευτική κρίση που κάποιοι καλλιεργείται για πολιτικούς λόγους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, πλέον έχει προχωρήσει η πραγματικότητα. Και αν δείτε σήμερα, κοιτούσα τα site της Σάμου, δεν έχουν καμία αναφορά στο μεταναστευτικό στις πρώτες σελίδες. Δεν είναι θέμα πλέον για τη Σάμο. Όπως δεν θα είναι για τη Χίο και τη Λέσβο. Αλλά ξέρετε τι κάνει αυτό. Σας τρομοκρατεί. Πολιτικά σας τρομοκρατεί. Γιατί όταν η Χίος και η Λέσβος λειτουργήσει και οι δομές είναι άδειες, οι ροές είναι μηδενικές. Σας θυμίζω για τη Χίο, κύριε Καμίνη, που έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω καταγωγής. Είχαμε πει πέρυσι ότι πρέπει να γίνει μια δομή καραντίνας. Και επιλέξαμε ένα κτίριο. Προβλέπαν οι τοπικές αντιπολιτεύσεις, βγάλανε και συλλόγους να κάνουν δηλώσεις, θα καταστραφεί η Χίος, θα τεινάξουν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, θα καταστραφεί η τουριστική περιοχή. Πέρασε 1,5 χρόνο. Κανείς δεν θυμάται ότι υπάρχει δομή, υπάρχει και λειτουργεί. Κανείς δεν το θυμάται. Γιατί ο λαϊκισμός δεν αποδίδει όταν η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα. Και το Υπουργείο ενισχύεται αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει θέματα. Έχουμε εγκριθεί χτες 150 νέες προσλήψεις μονίμων. Εκκρεμούν 509 από πέρυσι. Συνολικά θα πάρουμε 659 μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους για να στηρίξουν το Υπουργείο. Το πρόγραμμα ενσωμάτωσης Ήλιος θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και θα έρθω στο τελευταίο σημείο της κριτικής σας. Το θέμα των αναχωρήσεων για το εξωτερικό. Πράγματι, υπάρχουν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που επιλέγουν να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να επιτρέπεται. Το έχω πει σε πολλές αφορμές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, για ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να μιλάμε μετά για εθνική υποχρέωση. Το Δουβλίνο αφορά μόνο τους αιτούντες άσυλο. Το Δουβλίνο δεν αφορά τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες είναι πλέον νόμιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ο κανονισμός Σέγγεν που επηρεάζει την κίνησή τους και όχι το Δουβλίνο.
Το ισοζύγιο είναι θετικό, καταρχήν θέλω να σας πω, αφαιρώντας αυτή την κατηγορία ανθρώπων που φύγανε με ταξιδιωτικά έγγραφα και αφαιρώντας όσους πήγαν πίσω στην Αλβανία. Παραμένει θετικό. Και το έχω ξαναπεί. Το επαναλαμβάνω. Παραμένει θετικό, μπορείτε να το δείτε στα ενημερωτικά μας, με αυτές δύο κατηγορίες. Αυτοί που φύγανε από τη χώρα, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ότι θα επιστρέψουν στη χώρα μας. Αντιθέτως, αν θέλετε, δίνει και μια αίσθηση και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι σημαίνει το βάρος του μεταναστευτικού. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό πλέον ως Ευρώπη να μην προσπαθούμε απλώς να πετάξουμε ένα στον μπαλάκι στον άλλον, γιατί και αυτό είναι μια πολύ βραχυπρόθεσμη στρατηγική, αλλά συνολικά ως Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε αυτό που ονομάζεται παράνομη μετανάστευση και να επιλέξουμε να μην είμαστε κλειστοί Ευρώπη, αλλά να είμαστε Ευρώπη ανοιχτή με κανόνες. Αυτά λοιπόν τα πολύ σημαντικά θέματα πρέπει η Ευρώπη να τα συζητήσει. Και τα συζητάμε στο Συμβούλιο Υπουργών. Όσοι έχετε συμμετάσχει, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν και μια πιο επίσημη θεσμική δομή. Τα συζητάμε και σε πρωτοπόρα κέντρα συζήτησης, όπως είναι ο ICMPD, και συμμετέχουμε και συνεδριάσεις και άλλων τέτοιων κέντρων, όπως με τον κύριο Καμίνη έχουμε βρεθεί συνομιλητές μαζί σε κέντρα της Αμερικής, σε διαδικτυακές συνεδριάσεις, πολύ σημαντικού διαλόγου, στο οποίο αυτή η ανταλλαγή απόψεων μόνο καλό μπορεί να κάνει στη χώρα μας. Καλό λοιπόν τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, πραγματικά με χαμηλούς τόνους, χωρίς διάθεση επιβολής, πολιτικής επιβολής, να σας πω ότι εδώ είναι μια κύρωση συμμετοχής της χώρας μας σε ένα αξιοπρεπέστατο διεθνή οργανισμό. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί πρέπει αυτή την ένταξη να την εμπλέξουμε στην ελληνική πολιτική μας αντιπολιτευτική ρητορική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,